Να ρωτήσω, υπάρχει κάποια αναπαράσταση των αναστατών της Γορδίνας. Δηλαδή, έχουμε κάποια εικόνα όλα τα μνημεία, όλα τα μνημεία έχουν και τις αναπαραστάσεις τους. Τις έχουν κάνει ανασκαφείς στα βιβλία που έχουν δημοσιεύσει. Τις Γόρδινας τα έχει κάνει ο Ντιβίτα και οι συνεργάτες του και υπάρχουν στο βιβλίο Κρεταντίκα που το μνημόνωσα. Έχουν και επιτόπου έχουν βάλει εικόνες. Στο χώρο έχουν βάλει, στο πρετόριο, ας πούμε, έχουν προκαταστάσεις. Γιατί εκλαγγεύεται η εικόνα, ας πούμε, των αγιωτήτων. Ναι, για τα ρωμαϊκά σου λέω, στη Γόρδινα έχουν κάνει, για τα μινωϊκά έχει τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα δουλειά, την είχε κάνει ένας Αμερικανός, ο Walter Graham, Palaces of Crete, το βιβλίο, κυκλοφορεί ευρύτατα και είναι και φτηνό. Και αυτού τους αναπαραστάσεις βασικά βάζουν όλοι όσοι θέλουν να δείξουν αναπαραστάσεις στα βιβλία. Και επιπλέον κάποιοι νεότεροι που έχουν κάνει, ήταν ένας κριτικός ζωγράφος, ο Κωστής Αγιδιάκης, ο οποίος έκανε ωραίες αναπαραστάσεις. Και αν θέλει κανείς νεότερος, μπορεί οποιοδήποτε να επιχειρήσει να κάνει αναπαραστάσεις. Θέλει δουλειά, βέβαια. Για μια φορά ακόμα ευχαριστούμε τον σύνθετο. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Μια ταπεινή και δεβέντη. Για τα μηνιακά νερόλια, θέλω να ρωτήσω, πώς έχουμε βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Αν υπάρχει προοπτική να δίνουμε ανασκαφές. Θα πρέπει. Εδώ γεννάει ο συνεργάτης μου που είμαστε μαζί. Κάτι μπορεί να γίνει. Έχω κάτι στο νου. Δεν μπορώ να τα μετρήσω ακόμα. Το ίδιο το ξέρει. Είναι πολύ μεγάλο. Για την περιοχή του Ηρακλείου από τα Μινωικά είναι μετά το παλάτι το μεγαλύτερο σίγουρα. Με ό,τι σημαίνει. Εκεί φτιάχνονταν, φυλάσσονταν τα πλοία του Μινωητών. Για μια παρακόμα ευχαριστούμε τον κύριο Ζητράκη και τον Μάρκο.